στο εκπαιδευτικό σύστημα, ενώ θα τηρούνται όλοι οι κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με στόχο να οδηγηθεί τάχιστα στην ολομέλεια προς ψήφιση, συνεχίστηκε στην Βουλή η συζήτηση της πρότασης νόμου για ποινικοποίηση του εκφοβισμού. Η πρόταση καθιστά ιδιώνυμο αδίκημα τον μπούλινγκ σε σχολεία, εργασία και στρατό, το οποίο θα επισύρει ποινή φυλάκισης μέχρι και 2 χρόνια. Όλο ένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει ο εκφοβισμός στην Κύπρο, την ώρα που το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο αποδεικνύεται ανεπαρκές για την ολιστική αντιμετώπιση του φαινομένου. Με τη συγκεκριμένη κοινή διαπίστωση όλων των εμπλεκομένων, συνεχίστηκε στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής η συζήτηση επί της πρότασης νόμου που κατέθεσαν η Ανίτα Δημητρίου και ο Ανδρέας Πασουρτίδης και η οποία καθιστά ιδιώνυμο αδίκημα τον μπούλινγκ τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην εργασία, το στράτευμα και τον αθλητισμό. Κατασταλτικά μέτρα ισχυροποιούμε το θεσμικό πλαίσιο με στόχο τον περιορισμό αυτού του νοσηρού φαινομένου. Τα τελευταία άλλωστε περιστατικά εκφοβισμού καταδεικνύουν την ανησυχητική αύξηση τάση του φαινομένου αυτού. Η πρόταση νόμου προβλέπει ποινή φυλάκισης μέχρι 12 μήνες ή και χρηματική ποινή έως 2.000 ευρώ για περιπτώσεις σχολικού εκφοβισμού, ενώ για τον εκφοβισμό στην εργασία, στο στράτευμα και στον αθλητισμό προβλέπεται ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη ή και χρηματική ποινή έως 5.000 ευρώ. Αυτή η πρόταση δεν αλλάζει ούτε το αξιόπινο των ανηλίκων, οι οποίοι σήμερα για να είναι ποινικά υπεύθυνοι στην Κύπρο πρέπει να είναι 14 ετών και άνω, ούτε τη μεταχείριση ανηλίκων οι οποίοι υποπίπτουν σε ποινικά αδικήματα. Η ποινικοποίηση του φαινομένου, όπως υπογραμμίστηκε στην Επιτροπή, δεν αναιρεί την ανάγκη